Παρά την ευρέως αναγνωρισμένη σημασία του παιχνιδιού στη σωματική, κοινωνική, γνωστική, δημιουργική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, το παιχνίδι και ιδιαίτερα το ελεύθερο παιχνίδι έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο περιορισμός του παιχνιδιού έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνικότητα των παιδιών. Οι ειδικοί συνδέουν προβλήματα που είναι σε αύξηση στην παιδική ηλικία, όπως η παχυσαρκία, οι δυσκολίες προσοχής, η κατάθλιψη και το άγχος, με τη μείωση διαφορών τύπων παιχνιδιού. Ανάλογα τώρα με τις μειωμένες ευκαιρίες παιχνιδιού που βιώνουν, υπάρχουν επιπτώσεις στα παιδιά, στη σωματική υγεία, στην ψυχική υγεία, στην κοινωνικοποίηση και την κοινωνική συνοχή, στις κινητικές δεξιότητες και στη δημιουργικότητα μεταξύ δυστυχώς πολλών άλλων. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στη σωματική υγεία, αυτό το οποίο συζητιέται πιο πολύ είναι η παιδική παχυσαρκία και τα προβλήματα υγείας βέβαια που συνδέονται με αυτή. Φαίνεται πως η παιδική παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί μέσα στα τελευταία 30 χρόνια στους πληθυσμούς παιδιών προσχολικής και εφηβικής ηλικίας και έχει περισσότερο από τριπλασιαστεί για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Μερικές ασθένειες που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία και φαίνεται πως είναι αυξημένες στα παιδιά είναι ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, το άσθημα και η καρδιοαγγειακή ανεπάρκεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι στις γειτονιές που δεν υπάρχουν πάρκα ή παιδικές χαρές, τα περιστατικά της παιδικής παχυσαρκίας έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Τα παιδιά που παίζουν ενεργητικά σε εξωτερικούς χώρους έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα και άρα λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με το αυξημένο βάρος. Άλλες επιπτώσεις όμως που υπάρχουν στη σωματική υγεία είναι κάποια προβλήματα που ίσως να μην πηγαίνει το μυαλό μας, όπως τα προβλήματα όρασης. Η μείωση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους και η πολύωρη παραμονή των παιδιών σε εσωτερικούς χώρους, συχνά μπροστά σε οθόνες, έχει συσχετιστεί με αυξημένα προβλήματα σε σχέση με τα μάτια τους. Έχουν καταγραφεί διάφορες δυσκολίες όρασης, όπως η αύξηση της μυωπίας, το αίσθημα κούρασης στα μάτια, η θολή όραση, η ξηροφθαλμία και άλλα συμπτώματα που φαίνεται πως διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν όμως και κάποιες επιπτώσεις σε δεξιότητες πέρα από τα προβλήματα τα οποία μπορεί τα παιδιά να αντιμετωπίσουν σε σχέση με την υγεία τους. Η μείωση του παιχνιδιού έχει επιπτώσεις στις κινητικές δεξιότητες των παιδιών, για παράδειγμα. Τα παιδιά συχνά έχουν περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, μιας και βρίσκονται καθισμένα για όλο και περισσότερο χρόνο την ημέρα από όλο και μικρότερη ηλικία. Όταν τα παιδιά δεν παίζουν κινητικά παιχνίδια συστηματικά και με επαρκή διάρκεια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό περιβάλλον, έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να αναπτύξουν την επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων, καθώς και βασικές κινητικές δεξιότητες. Η φτωχή αυτή επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων από το σώμα και το περιβάλλον συνδέεται τόσο με δυσκολίες στο συντονισμό της κίνησης, αλλά και με δυσκολίες στη ρύθμιση της διέγερσης και της συμπεριφοράς. Τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολίες στις αδρές κινήσεις, όπως το τρέξιμο, την ισορροπία, την μπάλα, το κουτσό, το σκαρφάλωμα. Τέτοιου τύπου δυσκολίες μπορεί να επηρεάζουν τα παιδιά όχι μόνο ως προς την κινητική τους ανάπτυξη, αλλά και ως προς την κοινωνικοποίησή τους, η οποία συχνά συμβαίνει μέσα από τα κινητικά παιχνίδια και τον αθλητισμό. Επίσης, οι δεξιότητες αδρής κίνησης συνδέονται με την ανάπτυξη της αίσθησης του σώματος, της ανάπτυξης καλής τάσης και της σταθεροποίησης των κεντρικών αρθρώσεων που είναι πολύ σημαντικά και για τις καθιστικές δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον. Η μείωση του παιχνιδιού όμως μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις λεπτές κινήσεις των παιδιών. Μπορεί να έχουν δυσκολίες στους επιδέξιους χειρισμούς με τα χέρια, τον έλεγχο των κινήσεων των ματιών, που είναι απαραίτητος για την ανάγνωση, το κράτημα του μολυβιού και το συντονισμό ματιού-χεριού, που συνδέονται με δυσκολίες στη γραφή, τη χρήση εργαλείων όπως το ψαλίδι και πολλά άλλα. Πολλά παιδιά 3 και 4 χρονών έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν ένα τάμπλετ, αλλά δεν έχουν αρκετή επιδεξιότητα στα δάχτυλά τους για να καταφέρουν απλές καθημερινές δραστηριότητες. Και ερχόμαστε τώρα στις επιπτώσεις οι οποίες αφορούν περισσότερο το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το να πούμε ότι το παιχνίδι είναι ουσιώδες για την ανάπτυξη των παιδιών και έρευνες έχουν δείξει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Είναι λοιπόν λογικό η μείωση του παιχνιδιού να δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς σε σχέση με την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και τις πιθανές επιπτώσεις στις ικανότητες και τις συμπεριφορές τους. Όσον αφορά την ψυχική υγεία, έρευνες στην Αμερική δείχνουν ότι το άγχος και η κατάθλιψη στα παιδιά έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης έχουν αυξηθεί και οι απόπειρες αυτοκτονίας. Αυτή η αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους
φαίνεται ότι δεν σχετίζεται με πραγματικούς κινδύνους ή μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Η μείωση του παιχνιδιού φαίνεται πως έχει επίπτωση στον τρόπο που τα παιδιά και οι αυριανοί ενήλικες μπορούν να διαχειριστούν στρεσογόνες ή τραυματικές καταστάσεις. Η μείωση του παιχνιδιού έχει επίσης σχετιστεί με την αύξηση δυσκολιών προσοχής και συγκέντρωσης στα παιδιά, καθώς και πιο συγκεκριμένα με την πολύ γνωστή πια διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, τον λεγόμενο DEPI ή ADHD. Ερευνητές ενοχοποιούν την έλλειψη ευκαιριών των παιδιών προσχολικής ηλικίας για ελεύθερο και κοινωνικό παιχνίδι, για την αύξηση των δυσκολιών προσοχής, φτάνοντας κάποιες φορές να θεωρήσουν τη μεγάλη αύξηση στις διαγνώσεις της DEPI ως ένα κοινωνικό και όχι βιολογικό φαινόμενο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη την κίνηση, το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και την επαφή με τη φύση, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη διέγερσή τους και να μπορούν να συγκεντρωθούν σε δραστηριότητες. Άλλες όμως σημαντικές επιπτώσεις της μείωσης του παιχνιδιού έχουν να κάνουν με την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Όταν τα παιδιά παίζουν ομαδικά, με αυθόρμητο τρόπο, χωρίς την κατεύθυνση από τους ενήλικες, έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται, να διαπραγματεύονται, να λύνουν τις διαφορές τους και να υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Τα παιδιά που δεν παίζουν σε ομάδες ή ακολουθούν μόνο δομημένες ομαδικές δραστηριότητες χάνουν ευκαιρίες όχι μόνο για πληρέστερη κοινωνικοποίηση, αλλά και για προσωπική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα το παιχνίδι μέσα στην κοινότητα ή τη γειτονιά λειτουργεί και ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών. Η έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και της αίσθησης του ανήκειν στην κοινότητα μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στη διαχείριση κοινωνικών καταστάσεων και σε μεγαλύτερο ρίσκο για αντικοινωνικές συμπεριφορές και περιστατικά εκφοβισμού. Η μείωση του παιχνιδιού στις γειτονιές έχει όμως αρνητικό αντίκτυπο και στη δημιουργία και συνοχή συνολικά του κοινωνικού ιστού. Όταν τα παιδιά παίζουν στη γειτονιά, οι γονείς τους έχουν μια ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να υποστηρίξουν ένα τον άλλον, αλλά και να ανταλλάξουν πληροφορίες για το μεγάλωμα των παιδιών τους. Οι περισσότεροι πλέον στις μεγάλες πόλεις δεν γνωρίζουν πια τους γειτονές τους. Και αυτό έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο τόσο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες. Η μείωση όμως του ελεύθερου παιχνιδιού έχει οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Και ένα από αυτά είναι η μείωση της δημιουργικότητας και συγκεκριμένα η μείωση της δημιουργικής επεξεργασίας, που αφορά την ικανότητα ανάπτυξης μιας ιδέας σε κάτι ενδιαφέρον και καινοτόμο. Η δημιουργική επεξεργασία αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες για τη μελλοντική επιτυχία των παιδιών, πιο αξιόπιστο και από το δείκτη νοημοσύνης και τους βαθμούς του στο σχολείο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι των παιδιών συμβάλλει στην ικανότητά τους να λύνουν τα προβλήματα με πολλές και διαφορετικές λύσεις, καθώς το παιχνίδι έχει από τη φύση του το στοιχείο της φαντασίας. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη ικανότητα σε έναν σύγχρονο κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Ο ρόλος του παιχνιδιού λοιπόν είναι κεντρικός για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. Ως κοινωνία θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε το ρόλο του ελεύθερου παιχνιδιού και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για αυξημένο ελεύθερο παιχνίδι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις από τη μείωση του παιχνιδιού, ώστε να δράσουμε αναλόγως, προστατεύοντας τα παιδιά μας για το τώρα, αλλά κυρίως για το μέλλον τους. Για περισσότερες πληροφορίες και κατευθύνσεις για αυτό το θέμα, παρακαλώ διαβάστε το αντίστοιχο κεφάλαιο του εγχειριδίου.